Νταρέιου καί παρουσάτιδος γίγνονται παίρες δύο, προσβύτερος μεν αρταξέρξες νεότερος δεκύρος. Επίδε στένει Νταρέιους καί χυπόπτεου ετελεωτέν του ουμπίου, εμπούλετο το παίδε αμφωτέρο παρέιναι. Χωμενούν προσβύτερος παρόν ετύγχανε. Κύρονται μεταπέμπεται από τες αρχές, χες αυτον σατράπεν επόιεσαι, και στρατεγόνται αυτόν απέδειξε πάντων χωσουί εσκαστόλου ου παιδιον χατρούσδονται. Αναμπαίνει ούν ο κύρος, λαμπών τις σαφέρνεν ως φίλων, και τον Ελλένων εχόν χωπλίτας ανέβε τριακοσίους, άρχοντα δε αυτόν ξενίαν παρράσιον. Επίδε τελεύτες Νταρέιος και κατέστε εισταν βασιλείαν Αρταξέρξες, τις σαφέρνες διαπάλλει των κύρων προς τον αδελφόν ως επιβουλεύει αυτοί. Χωτε πίτσετε και σου λαμβάνει κύρων ως αποκτενόν. Χέδε μέτερ εξαίτε σαμένε αυτον από πέμπει πάλιν επί τέν αρχέν. Χωτ ως απέλτε κίνδου νέουσας και ετοιμαστείς, βουλεύεται όπως με ποτε αιτιέσται επί τόι αδελφόι, αλλά εν δύναται βασιλεύσει αντεκένου. Παρούσα της μεν δάχε μέτερ, υπέρ και το εκύρο φιλούσα τον μάλλον τον βασιλεύον τα Αρταξέρξεν. Ως της δαφυκνεί το τον παραβασιλέως προς αυτον πάντας ούτω διατητής, απεπέμπετο ώστε αυτοί μάλλον και ευνοϊκός εκχούιεν αυτοί. Τέντε ελένικε εν δύναμιν, χε τρουίσδεν ως μάλιστα δύνατο επικρυπτόμενος, όπως ότι απαρασκευότατον πλάβο η βασιλέα. Ω δε ούν εποιέιτο τέν συλλογέν. Όπως ας είχε φυλακάς εν τέις πόλεση, παρέγγειλε τους προυράρχους εκάστους λαμβάνειν άντρας Πελοποννησίους, ότι πλέιστους και υπελτίστους, ως επιβουλεύοντος της σαφέρνους τέις πόλεση. Και γαρέσαν οι Ιωνικαί πόλεις της σαφέρνους του αρχαίων εκ βασιλέως δεδομένα, τότε δε απ' στέκεσαν προς κύρον πάσα η πλέν Μιλέτου. Εν Μιλέτο είδε τις σαφέρνες προαιστόμενος τα οτά τα οτά βουλευωμένους από στέναι προς κύρον, τους μεν αυτόν απέκτεινε τους δεξέβαλεν. Ο δε κύρος φυπολαπών τους φεύγοντας, σου λέξα στρατευμάει πολύ όρκαι Μιλέτον, και καταγέν και καταθάλατταν, και επειράτο κατάγεν τους εκπεπτοκότας. Και χαότε αού αλλά προφασισέν αυτού τους χατρούς δεν στρατεύμα. Προς τε βασιλέα πέμπον εξίου αδελφός ον αυτού δοτένα, χουί τάωτα στάς πόλης μάλλον τις αφέρνεν αρχήν αυτών και εμέτερ συνέπρα τεν αυτού τάωτα. Ως τε βασιλέους τεν μεν προς εαυτών επιβουλέν ουκ εστάνετο, τις αφέρνει δε νόμις δε πολεμούν τα αυτών αμφίτα στρατεύματα δαπανάν. Ώστε ουδέν έκτετο αυτών πολεμούντων. Και γάρχο κύρος απέπεμπε τους γιγνωμένους δασμούς βασιλεί εκ των πόλεων, ον τις αφέρνους ετύγχαν έχων. Άλλο δε στράτευμα αυτό ήσουν ελέγετο εν κερσόν έσο, τε η καταντύπερα σαβούδου των δε των τρόπων. Κλέαρχος λακεδαεμόνιος φυγάσεν. Τούτο ήσουν γενόμενος ο κύρος, εγκάσταται αυτόν και δίδωση αυτού ημιουρίους δαρεϊκούς. Ο δε λαμπών το κρουσίον στράτευμα συνέλεξε από τούτον των κρεμάτων και επολέμιε χερσονέσου χορμόμενος του στράιξη του υπερχελέσπον των ουικούσιν και οπέλη τους Ελένας. Ώστε και κρέματα συνεβάλλουν το αυτό εις τα εντρόπεν των στρατιωτών και ελλές ποντιακαί πόλεις εκούσε. Τούτο δαουχού το τρεφόμενον ελάνθανεν αυτό το στράτευμα. Αρίστυπος δε χωτε ταλός ξένος όν ετύγχανε αυτό και πιεσδόμενος υπό τον ουικού αντιστασιωτών έρχεται προς τον κύρον και αιτεί αυτόν εις δισκυλίους ξένους και τριών με ενών μισθών,
ως ούτως περιγενόμενος αν των αντιστασιωτών. Ούτε κύρος δίδωσε αυτό εις τετράκης χιλίους και χεξμένων μισθών και δέηται αυτού με πρόσθεν καταλύσαι προς τους αντιστασιώτας πριν αν αυτό συμβουλεύσεται. Ούτω δε αυτό εν τεταλία ελάντανεν αυτό τρεπόμενον στρατεύμα. Πρόξενον δε τον βοιώτιον ξένον ούντα εκέλευσε λαμπόντα άνδρας ότι πλείς τους παραγενέσται, ως εσπισίδας βουλόμενος στρατεύεσται, ως πράγματα παρεχόντων των ποιησιδών τεϊ εαυτού κόραι. Σοφάινε τον δε των στυμφάλιων και σοκράτεν των Αχαίων, ξένους όντας και τούτους, εκέλευσε άντρας λαμπώντας ελθήν ότι πλείς τους, ως πολεμέσον της σαφέρνη συν τους φυγάσι τους μιλεσίων. Και επόιουν ούτως ούτοι.